Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Τη στιγμή που ο κλήρος και λαός στην κυριολεξία βράζει και απαιτεί άμεση αλλαγή στάσης από τη θρησκευτική μας ηγεσία λόγω των νόμων που πέρασαν τα τελευταία χρόνια και έκαναν την ψυχασθένεια νόμο και φυσικό τρόπο ζωής, απαιτεί λοιπόν άμεση αλλαγή στάσης από τη θρησκευτική μας ηγεσία ή παρέτηση η κυβέρνηση ικανοποιημένη πλήρως από ό,τι φαίνεται από την ήπια ή καλύτερα σιωπηλή τακτική του καλού μας Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερονύμου επιστράτευσε πρωτοκλασσά τους εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας, υπουργούς δηλαδή, να μεταβούν στην Αρχιεπισκοπή και να στηρίξουν με κάθε τρόπο τον προκαθήμενό μας. Πιθανόν λοιπόν να φοβήθηκαν μη τυχόν και υπάρξει καμιά παρέτηση εκ μέρους του και αλλάξει άρδιν η πολιτική της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαλώντας τους τα σχέδια αποδόμησης των χριστιανικών αξιών και παραδόσεων στην ελληνική κοινωνία, τα οποία εφαρμόζουν. Και ο μακαριότητος αρχιεπίσκοπός μας, δυστυχώς, άνοιξε διάπλατα ακόμη μια φορά τις πόρτες της Αρχιεπισκοπής για να υποδεχθεί τους δύο εκκλησιομάχους Σιριζαίους υπουργούς, αντί να τους κλείσει, όπως θα έπρεπε, την πόρτα και να τους πετάξει έξω, εκφράζοντας το αίσθημα του Χριστεπώνυμου Ποιμνίου και λειτουργώντας ως πατέρας, ως ποιμενάρχης, τα παιδιά του οποίου βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Βέβαια, από το στόμα του κυρίου Κοντονή, του Υπουργού Δικαιοσύνης, αυτόν που προωθεί και άλλα νομοσχέδια, όπως την νομιμοποίηση του χασίς, της κάναβης δηλαδή, της συνδικής κάναβης, το νομοσχέδιο περί καθιέρωσης της ευθανασίας, ίσως αργότερα προωθήσει τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα και το νομοσχέδιο για την κτηνοβασία. Μάθαμε λοιπόν από το στόμα του κυρίου Υπουργού μας, του Υπουργού Δικαιοσύνης, πως ο νόμος περί αλλαγής φύλου αποτελούσε, ακούστε το χριστιανοί μου, διεθνή δέσμευση της χώρας μας. Και αναρωτιέμαι, σε ποιους άραγε να δεσμεύτηκε η κυβέρνηση? Δεν έχουν όνομα αυτοί? Σε ποιους έδωσε την υπόσχεση ότι θα προβεί σε τέτοιους απαράδεκτους για την ελληνική κοινωνία νόμους? Μήπως αυτές τις διεθνείς δεσμεύσεις περιλαμβάνονται και τα αποτερφωτήρια, η καύση των νεκρών? Μήπως στις διεθνείς αυτές δεσμεύσεις περιλαμβάνεται και η νομιμοποίηση, όπως είπαμε, της κάναβης, το χασίς που γνωρίζουμε, για δήθεν θεραπευτικούς λόγους? Μήπως σε αυτές τις διεθνείς δεσμεύσεις περιλαμβάνεται και η ευθανασία, όπως είπαμε? Ποιοι λοιπόν επιβάλλουν, ποιοι διατάζουν τη χώρα μας να προβεί σε αυτές τις νομικές διατάξεις που καταλύουν στην ουσία, στην κυριολεξία, τις χριστιανικές αξίες και αποδομούν το χριστιανισμό, το Ευαγγέλιο από την ελληνική κοινωνία? Παραδέχονται δηλαδή ότι η χώρα μας είναι υπόδουλη. Και ποιοι το παραδέχονται? Η κάθε λογή σφαιλή του νοσηρού πολιτικού συστήματος. Δεν είδατε μετά F-16 τι έγινε? Έκαναν μια μεγάλη παραγγελία και βγήκαν οι δανειστές και λέει, μα εμείς πληρώνουμε, εσείς θα παραγγέλνετε? Μας ρωτήσατε? Και είπανε θα γίνει μετά από τα μνημόνια. Ποια μνημόνια? Πιστεύετε ότι τα μνημόνια θα σταματήσουν τον
τον Αύγουστο ή το άλλο καλοκαίρι του 18, όπως υπόσχεται η κυβέρνηση. Θα έρθουν άλλα μνημόνια, ήδη. Φαίνονται και ήδη επεξεργάζονται. Για να δούμε ποιος θα αντέξει τα μέτρα του 18. Και ακόμη εμείς σκέφτομαι τους ανεχόμαστε. Έχουν επιβάλει στο σβέρκο μας μέτρα χειρότερα από αυτά των Τούρκων και των Φράγκων Σταυροφόρων. Και εμείς συνεχίζουμε να τους χειροκροτούμε. Μήπως δεν είδατε, καλοί μου χριστιανοί, τη στροφή του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, του Βασίλη του Λεβέντη, τον οποίον αναφέραμε και εμείς την προηγούμενη Κυριακή. Είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνει στροφή, που απειλούσε με παρέτηση για να πάρει λίγα ψηφουλάκια από το δοχείο που λέγεται Εκκλησία, το δοχείο που λέγονται Χριστιανοί. Αύριο, καλοί μου χριστιανοί, γίνεται μια πορεία στο Μαρούσι, στην οποία συμμετέχουν οι εστία πατερικών σπουδών, την οποία επικεφαλής είναι ο πατήρ Σαράντος, η Ενωμένη Ρωμιοσύνη, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, γνωστή ΠΕΘ, και άλλες χριστιανικές οργανώσεις, αρκετές οργανώσεις γονέων και κηδεμόνων. Θα μεταβούν λοιπόν σε μια πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Παιδείας. Θα διαμαρτυρηθούν για τα απαράδεκτα βιβλία των θρησκευτικών. Μα πιστεύουν άραγε ότι ο εκκλησιομάχος υπουργός θα αλλάξει κάτι? Αφού είναι διεθνείς οι δεσμεύσεις, να φύγει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο από τη ζωή μας. Αλλού έπρεπε να είναι ο στόχος. Τέλος πάντων, και αυτά καλά είναι, δίνονται κάποια μηνύματα. Αλλά την ίδια ώρα που ετοίμαζαν με χίλιους κόπους και μόχθους και με ξενύχτια την πορεία διαμαρτυρίας, ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος, ο καλός μας αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος, δεχόταν τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου, όχι για να μιλήσουν για το μάθημα των θρησκευτικών και για την πορεία, για τις αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα. Μη προς Θεού, δεν συζήτησαν τέτοιο θέμα οι άνθρωποι. Δεν ήταν στην ατζέντα αυτό, δεν περιλήφθηκε στην ατζέντα της συνομιλίας, όπως είπαν και οι δύο. Μάλιστα ο αρχιεπίσκοπος είπε πως ήδη υπάρχει κάποια συμφωνία με την κυβέρνηση και πως η σύνοδος αόριστα θα εξετάσει τους φακέλους του μαθητή. Δηλαδή έτσι έχουν ονομάσει το μάθημα των θρησκευτικών, το βιβλίο των θρησκευτικών. Δεν πήγε λοιπόν γι' αυτό ο κύριος Γαβρόγλου. Μα γιατί πήγε? Εδώ οι γονείς επιστρέφουν τα βιβλία. Υπάρχει θέμα σε όλη την Ελλάδα. Ιερείς και γονείς χριστιανοί ζητούν να απέχουν από το μάθημα θρησκευτικών, από αυτό το απαράδεκτο μάθημα των θρησκευτικών τα παιδιά τους. Και αυτό ήταν το θέμα. Μήπως υπήρχε κάτι σοβαρότερο? Ναι, υπήρχε. Η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Εξέτασαν λοιπόν τρόπους αξιοποίησης εκκλησιαστικής περιουσίας. Σώνει και καλά, ο καλός μας αρχιεπίσκοπος επιθυμεί διακαώς, και δεν ξέρω για ποιο λόγο, να βάλει το λύκο, όπως λέει η λαϊκή παροιμία, να φυλάει τα πρόβατα. Τα συμπεράσματα, καλοί μου χριστιανοί, καλοί μου φίλοι, τα αφήνω σε εσάς. Και πριν έρθω σε ένα καταπληκτικό κείμενο του δασκάλου, του καλού δασκάλου, του φίλτα του, Δημήτρη Νατσιού, ενός αγωνιστή, ενός δασκάλου υπόδειγμα, θα ήθελα να αναφερθώ στον υπεύθυνο τον Τζάμπο, σε αυτά τα πολυκαταστήματα των παιχνιδιών και όχι μόνο. Αυτόν που πρόσφατα έχασε το γιο του, ο οποίος λόγω υπερβολικής ταχύτητας έπεσε πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο, σκοτώνοντας μια έγκυο γυναίκα και το ανήλικο παιδί της. Σκοτώθηκε και ο ίδιος βέβαια με το φίλο του, το συνοδηγό του. Στο όνομα λοιπόν του κέρδους, αλλά και πιθανόν εξυπηρετώντας ο Μίστερ Τζάμπο, όπως έχει επικρατήσει να τον λένε, διεθνείς συμβάσεις κι αυτός ή και κάποιες επιχορηγήσεις, μυστικές επιχορηγήσεις, έβγαλε την παραμονή της ψήφισης του νομοσχεδίου
διαφήμιση υπέρ της ομοφιλοφιλίας. Καλά άκουσατε. Διαφήμιζε την ομοφιλοφιλία. Μάλιστα, την εβδομάδα που πέρασε και μετά από τη γενική κατακραυγή έστειλαν επιστολές και μια απίθανη, μια πολύ ωραία επιστολή ενός πατέρα πολύτεκνης οικογένειας. Αναφέρθηκε στον ελληνικό λαό και ξέρετε πως τον χαρακτήρισε ο κύριος Τσάμπο. Κακομαθημένο λαό. Τις ανασχέτησε από τις αντιδράσεις του λαού μας. Λησμόνησε ότι από αυτόν το λαό κατέστη πάμπλουτος. Θου κύριε φυλακήν το στόματί μου. Στο ελληνικό πάντως παρατηρητήριο χριστιανικών δικαιωμάτων, το ΕΠΑΔ, καταγράφτηκε η συμπεριφορά του Μίστερ Τσάμπου και πιθανό να έχουμε και κάποια αντίδραση πιο δυναμική στο προσεχές μέλλον. Όπως λοιπόν σας είπα, θα ήθελα σήμερα να σας κάνω κοινωνούς στο κείμενο του συνεργάτη μας, του συνεργάτη της εφημερίδας Στήλος Ορθοδοξίας, του Δημήτρη Νατσιού, στο καταπληκτικό και συνάμα συναρπαστικό κείμενο, στο κείμενο που ευωδιάζει, που λειτουργεί ως λιβανωτό και ανεβαίνει στον ουρανό. Το κείμενο λοιπόν τιτλοφορείται ως εξής: με άθεους, με εκκλησιομάχους και με καταδιαφθαρμένους πολιτικούς το έθνος δε στέκει. Στο δεύτερο τόμο, γράφει ο κύριος Νατσιός, των απομνημονευμάτων του Κολοκοτρώνη, στην έκδοση του Γεωργίου Βαλέτα, σελίδα 323, εντόπισε ένα πολύ ωραίο και διδακτικό επεισόδιο που διαδραματίζεται κατά την αγιασμένη επανάσταση του 21. Το διηγείται ο Γιώργιος Τερτσέτης, τη σπουδαίος άνθρωπος, σε λόγο του στις 25 Μαρτίου του 1855, στην τότε Βουλή των Ελλήνων. Εκείνη ήταν πραγματική Βουλή, αληθινή χριστιανική Βουλή. Το μεταφέρω ως έχει. Κύριε ακροατέ, εις τα 1822, πολεμιστής στρατιώτης περίφημος επήγε εις σεβάσμιον πνευματικό να αξιωμολογηθεί και να μεταλάβει. Εξομολογήθη. Ο πνευματικός του ευχήθη, τον εχάιδευσεν, αλλά του είπε: «Δεν μπορώ να σου δώσω μεταλαβιά. Διατί? Χύνεις αίμα ανθρώπινο». Οργίσθη ο στρατιώτης και έτρεξε παραπονούμενος εις τον επίσκοπον Μεθόνης. Του είπε όσα λέγει ο πνευματικός, ο στρατιώτης ή το θυμώδης. Τον ήκουσε ο επίσκοπος. Την Κυριακή του λέγει: «Ίσου, να είσαι δηλαδή, εις την λειτουργίαν, είσαι ο πλησίον μου, να είσαι κοντά μου». Ήλθε η Κυριακή, ψάλεται η λειτουργία. Ο δεσπότης εις την μεσηνή θύρα, εις την ώρα της μεταλαβιάς, κρατώντας το δισκοπότηρο, φωνάζει τον στρατιώτη. «Έλα», του λέγε, «πάρε, κράτη το δισκοπότηρο, μετάλαβε με τα ίδια σου τα χέρια. Τα χέρια σου είναι πλέον αθώα, πλέον ευεργετικά εις την πατρίδα απ' τα ειδικά μας». Εμείς οι ιερείς δεόμεθα τον ύψιστο με τη φωνή, εσύ στένοντας τα στήθη σου εις τα βόλια του εχθρού. Αυτά είπε ο Γιώργιος Τερτσέτης στη Βουλή των Ελλήνων το 1855. Στις 25 Μαρτίου. Το κείμενο, όπως γράφει ο κύριος Νασιός, που μοσκοβολάει ευωδία λευτεριάς, τα άνθη, τα μυρίπνοα της αρχοντικής ορθοδοξίας μας, λόγια όμως που διδάσκουν και σήμερα τη γενιά τη δικιά μας, που είναι για τα πανηγύρια. Στα μέρη μου, γράφει, στην αλίπικτο πιερία λέμε μια νόστιμη παροιμία, η ψήρα μας στον έλλειμπο και εμείς τα πανηγύρια. Δηλαδή η φτώχεια και η δυστυχία μας έχει αφανίσει
και εμείς ασχολούμαστε με τις προστιχές και τις παλαβομάρες των κατυποτένιων, όπως τους ονόμαζε τους πολιτικάντιδες ο πατροδοφύλακας, στρατηγός Μακρυγιάννης. Στο επεισόδιο του ιερού αγώνος που μας διέσωσε ο Τερτσέτης, διαβάζουμε για το πώς σώθηκε το δούλον γένος κατά τη μακραίωνη εχμαλωσία στους Σαρακινούς. Αναζητώντας κάποτε την ετυμολογία της λέξης Σαρακινός, βρήκα στο βιβλίο του Νικολάου Βασιλιάδη «Ισλάμ και Ορθοδοξία» στη σελίδα 85 το εξής αξιοσημείωτο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έγραφε ότι Σαρακινούς τους Ισμαηλίτες καλούσι, ως εκ της Σάρας καινούς, δια το ηρίστε υπό της Άγαρ το Αγγέλο, Σάρα καινήν με απέλησε. Είναι από τη Σάρα του Αβραάμ. Η Σάρα την απέλησε την Άγαρ και βγήκε, την κίνησε δηλαδή, την απέλησε και βγήκε ο Σαρακινός, ο μουσουλμάνος δηλαδή. Σκοτάδι ψηλαφυτό έπεσε και σήμερα, γράφει ο κύριος Νατσιός πάνω στην πατρίδα μας. Τα εντάλματα του Ευαγγελίου ανατρέπονται και ποδοπατούνται τα παιδιά μας μέσω της ελεηνής εκπαίδευσης. Τα ξεμυρώνουν και τα ξεβαφτίζουν. Μας κυβερνούν άνθρωποι χειρότεροι και από τους Τούρκους. Και αν αυτό φαίνεται υπερβολικό, διαβάζω τα λόγια του Παπουλάκου. Είναι ντροπή μας ένα γένος που με το αίμα του πύργωσε τη λευτεριά του, που πορπάτησε τη δύσκολη ανηφοριά να παραδεχτεί πως δεν μπορεί να προπατήσει στον ίσιο δρόμο άμα ειρήνευσε, και ότι δεν ξέρουμε εμείς να συγγυρίσουμε το σπίτι που με το αίμα μας λευτερώσαμε, αλλά ξέρουν να το συγγυρίσουν εκείνοι που δεν πολέμησαν, εκείνοι που δεν πίστεψαν στον αγώνα, εκείνοι που πάνε να μας αποκόψουν από το Χριστό και πασχίζουν να μας ρίξουν στη σκλαβιά άλλων αφεντάδων που είναι πιο δαιμονισμένοι από τους Τούρκους. Γιατί και εκείνα που σεβάστηκε ο Τούρκος τα άθεα γράμματα τα πετάνε και πάνε να τα ξεριζώσουνε. Τα άθεα γράμματα, εννοεί τους πολιτικάντιδες, υφαίνουνε το σάβανο του γένους. Αυτά λοιπόν τα γράμματα θα μάθουμε στα παιδιά μας. Είναι από το βιβλίο του Κώστα Μπατσιά, ο Παπουλάκος, εκδοτική Αθηνών, 1997, σελίδα 145 και 146. Αυτά τα άθεα γράμματα θέλουν να διδάξουν στα παιδιά μας οι άθεοι πολιτικάντιδες. Ήρθε η ώρα τα άθεα γράμματα που μας έριξαν στη σκλαβιά άλλων αφεντάδων πιο δαιμονισμένων από τους Τούρκους. Ψηφίζονται νόμοι που μας αποκόπτουν από το Χριστό, που ξεριζώνουν όσια και ιερά, που υφαίνουν φοβεροί λόγοι το σάβανο του πάλε ποτέ ορθοδόξου γένους των Ελλήνων, που ακυρώνουν την Επανάσταση του 21. 200 χρόνια μετά βαδίζουμε ολοταχώς για ιστορική ευθανασία, εκτός αν... Και εδώ δίδει την ελπίδα ο Δημήτρης Νασιός. Εκτός αν μιμηθούμε τους ηρωικούς προγόνους μας. Τι μας διδάσκει το κείμενο του προλόγου με τον περίφημο πολεμιστή και τον Άγιο Επίσκοπο Μεθόνης? Ο αγωνιστής είχε πνευματικό και εξομολογείτο για να μεταλάβει. Εν μέσω επανάστασης με τους Τούρκους να θερίζουν, να τηγανίζουν το Ρωμαϊκό με σφαγές, αρπαγές και γενοκτονίες, η μετάνοια από τον τόπο δεν έλειπε. Για της πατρίδος την ελευθερία, για του Χριστού την πίστη την Αγία, για αυτά τα δύο πολεμώ. Πολεμούσαν καλοί μου χριστιανοί και μετανοούσαν. Γι' αυτό ήταν αγιασμένη η Επανάσταση. Τι προκοπή να περιμένει κανείς σήμερα, όταν άθεα από λιφάδια νομοθετούν και ψηφίζουν με χέρια και ποδάρια νόμους που μόνο σε πολιτείες Σοδόμων και Γομόρων αρμόζουν. Μετά τη νίκη στο Βαλτέτσι, ο μεγάλος Κολοκοτρώνης θα πει στα παλικάρια του. Ήταν Παρασκευή, 13 Μαΐου του 1821. «Πρέπει να νηστεύσω μεν», τους λέγει, «όλοι, δια την δοξολογίαν εκείνης της ημέρας, και να δοξάζεται αιώνας, αιώνων, έως σου στέκει το έθνος, διότι ήτον η ελευθερία της πατρίδος.
τέτοιοι άνθρωποι που μοσκοβολούν σαν το τίμιο ξύλο μας έσωσαν. Με άθεους, μασόνους και καταδιαφθαρμένους πολιτικούς το έθνος δεν στέκει. Επλήστη η γη αδικίας από αυτόν, αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως στο κεφάλαιο 6 στο στίχο 13. Τη σπουδαία μορφή και ο επίσκοπος. Εμείς οι ιερείς δεόμεθα τον ύψιστο με τη φωνή και προσευχή για τη σωτηρία του γένους, αλλά και όταν ήταν ανάγκη έπιαναν τα τουφέκια και γίνονταν καπεταναίοι. Και ακούστε το αυτό καλά, χριστιανοί μου, αυτό που γράφει ο Δημήτρης Νασιός. Οι ιερείς, ο κλήρος, είναι η τελευταία γραμμή άμυνας του έθνους. Γι' αυτό φωνάζουμε από αυτή την εκπομπή. Αν υποταχθεί στα θηρία, η Ελλάδα τελείωσε. Το σχολείο πλέον αλώθηκε. Δεν θα μείνει τίποτε όρθιο από τα παλιά δικά μας πλούτη, όπως έγραφε ο Παλαμάς. Είμαστε σε δουλεία, σε ύπουλη σκλαβιά, χειρότερη και από τον Τούρκον και από τον Φράγκον. Το ράσο, το τίμιο ράσο, είναι η αφανής εθνική σημαία του γένους. Να θυμηθεί η Εκκλησία ότι πάντοτε είναι ελληνοσότηρα. Ως πότε μια χούφτα αφεντάδων πιο δαιμονισμένων από τους Τούρκους θα μας καταστρέφουν? Να κλείσω, γράφει ο σπουδαίος αυτός δάσκαλος, με κάτι που διάβασα στο βιβλίο «Μονοτονικό, εμπειρία 24 ετών», έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζουμε για ένα γεγονός που το άκουσε και το είδε ο Κώστας Βάρναλης. Μιλά για τον Ψυχάρη που ήθελε να διαλύσει τη γλώσσα μας με τις ιδεολειψίες του. Ο Ψυχάρης, γράφει, ήρθε στην Ελλάδα πολλές φορές. Στα 1925 ήρθε για τελευταία φορά. Έδωσε τότε στο Θέατρο Απόλλων πολλές διαλέξεις. Κανένας δεν φανταζόταν πόσο κόσμος θα γέμιζε ασφιχτικά την πλατεία και τους εξώστες. Ο Ψυχάρης βγήκε στη σκηνή με φράκο και γεμάτους παράσημα. Έριξε μια ματιά στο ακροατήριο και άρχισε τη διάλεξή του με αυτή την κουβέντα. «Βλέπω δασκάλους, βλέπω φοιτητές, βλέπω κυρίες, βλέπω αξιωματικούς, μα δεν βλέπω κανέναν παπά. Δείχτε μου ένα παπά να κατέβω να του φιλήσω το χέρι». Αυτά τα λόγια δεν ήταν δημοκοπία. Πραγματικά, ο Ψυχάρης πίστευε πως δεν θα μπορούσε να κερδίσει το έθνος αν δεν κέρδιζε πρώτα το σχολείο και ύστερα την εκκλησία. Το σχολείο, γράφει ο κύριος Νατσιός, το κέρδισαν. Για την εκκλησία μας κανοναρχεί ο Άγιος Χρυσόστομος. Τι ούτων έχει μέγεθος η εκκλησία. Πολεμουμένη νικά. Επιβουλευωμένη περιγίνεται. Υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσταται. Δέχεται τραύματα και ού καταπίπτει υπό των ελκών. Κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται. Χυμάζεται, αλλά ναυάγιον ού χυπωμένη. Παλέει, αλλά ού χυτάται. Πικτεύει, αλλά ού νικάται. Να τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και εμείς σήμερα, χριστιανοί, έχουμε μείνει αδρανείς. Λέτε να είναι γεροψεχασμοί, για τους οποίους ένας γελίος, πραγματικά γελίος, και μου επιτραπεί η έκφραση, καθηγητής στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι προσπαθώντας να καθησυχάσει τους Θεσσαλονικείς, σου λέει δεν είναι τίποτε, είναι παιχνίδια από τα σύννεφα και καυσαέρια αεροπλάνων απλά. Ας πάει να διαβάσει τα πρακτικά της Κυπριακής Βουλής που έκαναν έρευνα για τους αεροψυχασμούς. Ας διαβάσει τι γράφει ο πιο αρμόδιος από εκείνον, ο επιστημονικός συνεργάτης του Δημοκρίτου, ο Νίκος ο Κατσαρός, για το τι είναι αυτές οι χημικές ουρές. Και εσείς τι πιστεύετε? Λέτε να μην έχουν ανακαλύψει οι δυτικοί σύμμαχοί μας τον τρόπο να σταματούν αντιδράσεις των λαών, να μας κρατούν σε καταστολή? Εγώ είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν ψεχασμοί. Είναι άκρος απόρριτο σχέδιο. Είναι και αυτό μια από τις διεθνείς δεσμεύσεις, όπως είπε ο κύριος Κοντονής. Κάποτε θα βγουν στη φόρα με αυτά που μας ψεχάζουν. Θα το δείτε. Με πήρε μια
κυρία από το Αίγιο, και λέει: «Έβγαλα φωτογραφίες. Δεκάδες αεροπλάνα, λέει, ψεχάζουν. Σταυροειδός». Είναι αυτά άραγε τα αεροπλάνα της γραμμής? Να ξέρετε, καλοί μου χριστιανοί, ό,τι και να κάνουν αυτοί οι φελοί οι πολιτικάντητες, κάποτε θα λάμψει η αλήθεια. Κάποιος γέροντας μου έλεγε ότι ευτυχώς υπάρχουν οι άγγελοι και καθαρίζουν την ατμόσφαιρα. Λοιπόν, ας κάνουμε προσευχή. Ας ακούσουμε τα λόγια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μόρφου, του κυρίου Νεοφύτου, να διπλασιάσουμε τις ώρες της προσευχής μας προς το Χριστό μας, τον γλυκύτατο Χριστό μας, για να ενδυναμώσουμε την ψυχή μας. Την ψυχή και το Χριστό να μην μας πάρουν. Ας τα πάρουν όλα τα άλλα. Για να βγούμε μπροστά και να ελευθερώσουμε και πάλι την πατρίδα μας από αυτούς τους καταστροφείς της ελληνικής κοινωνίας. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα. Και μην ξεχάσετε, αύριο ας συμμετάσχουμε όλοι στην πορεία αυτή διαμαρτυρίες για το μάθημα των θρησκευτικών. Όλοι λοιπόν αύριο το απόγευμα στο Μαρούσι για πορεία διαμαρτυρίες προς το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί κοντά είναι, στο Μαρούσι και αυτό. Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Καλή εβδομάδα. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Επιμέλεια, παραγωγή Διονύσης Μακρύς.